Χιλιάδες Λετονοί διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα Ρίγα κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Ο Πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι όσο αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού, οι μη εμβολιασμένοι είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους περιορισμούς. Οι άνθρωποι έφτασαν στα όρια τους. Είμαι κατά του εμβολιασμού του παιδιού μου στο εγγύς μέλλον. Σίγουρα διαφωνώ. Η ίδια η κυβέρνηση είχε πει ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και τώρα δεν τηρεί το λόγο της. Δεν κατακρίνω τους εμβολιασμένους, δεν κατακρίνω τους μη εμβολιασμένους. Απλώς λέω ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν, όπως είχε πει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση που οργάνωσε ένας ανεξάρτητος βουλευτής της αντιπολίτευσης, ενώ αυτή τη στιγμή επιτρέπονται στις διαδηλώσεις μόνο 50 άτομα. Το πλήθος δεν συμμορφώθηκε με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης ή τη χρήση μάσκας.